Κέντρα υποδοχής που κατασκεύασε η Ιταλία στην Αλβανία είναι πλέον έτοιμα να φιλοξενήσουν μετανάστες 11 μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Σε πρώτη φάση, το πολύ 400 άτομα στέλνονται εκεί. Μόνο άντρες που διασώθηκαν από ιταλικά πλοία στη Μεσόγειο και μεταφέρθηκαν στην παράκτια πόλη Σεντζίν. Εδώ έχει κατασκευαστεί ένα hot spot μέσα στο λιμάνι. Το κέντρο λειτουργεί από ιταλικό προσωπικό με διερμηνείς, ιατρικές επισκέψεις και εγγυημένη τη δυνατότητα υποβολής αίτησης ασύλου. Σε αυτούς τους χώρους οι μετανάστες θα φιλοξενούνται, θα ταυτοποιούνται και θα περιθάλπονται αν χρειαστεί. Όμως θα παραμείνουν εκεί μόνο για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για τις διαδικασίες ταυτοποίησης, λίγες ώρες πριν μεταφερθούν σε άλλο κέντρο. Το χωριό Τζάντερ απέχει 30 λεπτά με το αυτοκίνητο. Εδώ βρίσκεται το σημαντικότερο κέντρο, το οποίο χωρίζεται σε 6 τμήματα. Υποτίθεται ότι στο μέλλον θα μπορεί να φιλοξενήσει ως και 3.000 άτομα. Το κύριο τμήμα προορίζεται για τη στέγαση ετούντων άσυλο, ενώ οι αιτήσεις τους εξετάζονται. Οι αιτήσεις πρέπει να απαντηθούν εντός 28 ημερών, σύμφωνα με την ταχεία διαδικασία που προβλέπει η Ιταλική νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, οι αιτούντες θα μπορούν να συναντούν δικηγόρους και προσωπικό από διεθνείς οργανισμούς. Όσοι δεν δικαιούνται άσυλο καταλήγουν σε άλλο τμήμα του καταβλισμού. Αυτό είναι το CPR, κέντρο μονιμότητας και επαναπατρισμού, στο οποίο θα στεγάζονται οι άνθρωποι με τις απορριφθήσεις αιτήσεις ασύλου. Υπάρχουν δεκάδες θέσεις, αλλά αν η χωρητικότητα ξεπεραστεί, οι μετανάστες αυτοί θα μεταφερθούν στην Ιταλία, περιμένοντας να επαναπατριστούν στις χώρες καταγωγής τους. Υπάρχει επίσης μια φυλακή χωρητικότητας 20 θέσεων για μετανάστες που διαπράττουν εγκλήματα. Στην πραγματικότητα όμως, ολόκληρο το κέντρο του Τζάντερ είναι ένας χώρος αναγκαστικής κράτησης, περιφραγμένος και επιτηρούμενος από Ιταλούς αστυνομικούς. Κανείς δεν επιτρέπεται να φύγει. Οι αιτούντες άσυλο που το αίτημά τους γίνεται δεκτό θα μεταφερθούν στην Ιταλία με άδεια παραμονής. Εκείνοι που θα λάβουν αρνητική απάντηση θα επαναπατριστούν πάντα με έξοδα και ευθύνη της Ιταλίας. Για την κατασκευή αυτών των δομών έχουν δαπανηθεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, αλλά οι αρχές δεν είναι σε θέση να ποσοτικοποιήσουν το συνολικό κόστος των διαδικασιών για την πενταετή διάρκεια της συμφωνίας μεταξύ Ιταλίας και Αλβανίας. Vincenzo Genovese, Euronews, Jader.